Γεια σας παιδιά! Σήμερα έχουμε ένα φοβερό κεφάλαιο να μάθουμε. Είναι το κεφάλαιο με τις χρωμοσωμικές ανομαλίες. Αλλά επειδή έχει μια δυσκολία, για να το παρουσιάσουμε θα μας βοηθήσει ένας ωραίος καινούριο φίλος. Είναι ο Σπερμούλης. Ο Ερωτούλης. Πάμε γρήγορα να δούμε πώς το παρουσιάζει αυτό το σχολικό μας βιβλίο. Και ξεκινάμε λοιπόν, όπω λέει το σχολικό μα βιβλίο, χρωμοσωμικές ανομαλίε. Όπω έχουμε ήδη αναφέρει, οι μεταλλάξει είναι αλλαγέ στην ακολουθία και στον αριθμό των βάσεων στο γονιδιώμα με ενό οργανισμού. Οι μεγάλε σε έκταση αλλαγέ αποτελούν τι χρωμοσωμικές ανομαλίε, αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Θυμόμαστε ότι οι μικρέ σε έκταση αλλαγέ είναι οι γονιδιακέ μεταλλάξει. Δύο-τρει βάσει ίσω λίγο παραπάνω, αλλά μέχρι ένα μικρό αριθμό βάσεων. Οι μεγάλε λοιπόν σε έκταση χρωμοσωμικέ ανομαλίε. Η ανάλυση των χρωμοσωμικών ανομαλιών έγινε δυνατή με την ανάπτυξη τεχνικών που επιτρέπουν την παρατήρηση και τη λεπτομερή μελέτη των χρωμοσωμάτων. Μια τέτοια τεχνική ήδη έχουμε συναντήσει είναι ο καριότυπο. Αλλά και άλλε προφανώ τεχνικέ. Οι αλλαγέ στον αριθμό των χρωμοσωμάτων ονομάζονται πω αριθμητικέ χρωμοσωμικέ ανομαλίε, ενώ οι αλλαγέ στη δομή αποτελούν τις δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες. Οι αλλαγές αυτές έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του φαινοτύπου του ατόμου. Άρα κάνουμε εδώ πέρα που λέει ότι στον αριθμό αριθμητικές ενώ στη δομή δομικές. Το μαθαίνουμε πολύ καλά αριθμητικές δομικές χρωμοσωμικές ανομαλίες. Και συνεχίζει το σχολικό μας και μας λέει ότι οι αριθμητικές χρωμοσωμικές ανομαλίες είναι αποτέλεσμα λαθών στη μειωτική διαίρεση. Αν κατά τη διάρκεια της μειωτικής διαίρεσης δεν πραγματοποιηθεί φυσιολογικά ο διαχωρισμός 1. των ομολόγων χρωμοσωμάτων ή 2. των αδελφών χρωματίδων, ένα φαινόμενο που ονομάζεται μη διαχωρισμός, τότε δημιουργούνται, λέει το βιβλίο μας, γαμέτες με αριθμό χρωμοσωμάτων μεγαλύτερο ή μικρότερο του φυσιολογικού. Πώς δημιουργούνται δηλαδή η μη φυσιολογική γαμέτε αναφέρει σε αυτέ τι σειρέ εδώ. Στη συνέχεια μα λέει ότι η γονιμοποίηση. Φτιάξαμε του γαμέτε. Η γονιμοποίηση τώρα αυτών των γαμετών με φυσιολογικό γαμέτι έχει ω αποτέλεσμα τη δημιουργία ζυγοτού με λανθασμένη ποσότητα γενετικού υλικού το οποίο δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά. Λοιπόν, σημειώσαμε και αυτό πώς δημιουργούνται τα μη φυσιολογικά ζυγοτά και θα φέρουμε κοντά μας έναν σπεσιαλίστα στη δημιουργία γαμετών. Τον σπερμούλι, τον Ερωτούλη. Γεια σας παιδιά. Για να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του. Βλέπουμε λοιπόν το κύτταρο του σπερμούλι να έχει διατάξει τα χρωμοσώματά του, το ένα δίπλα στο άλλο, σε στίχο ζευγών χρωμοσωμάτων, όπως έχουμε μάθει και από τα προηγούμενα μαθήματα. Αλλά επειδή εδώ πέρα δεν μπορούσαμε να γράψουμε, να σημειώσουμε 23 ζεύγοι, εδώ σας έχω βάλει κάποια χρωμοσώματα και μετά τελίτσες και καταλήγουμε στα δύο τελευταία τα φιλετικά χρωμοσώματα, όπως βλέπετε ένα μεγάλο χ και ένα μικρό ψ. Και ετοιμάζεται ο μας να τα χωρίσει για να πάμε προς γαμέτες. Αρχίζει προσεκτικά, προσεκτικά να διαχωρίζει τα ζεύγη των ομολόγων χρωμοσωμάτων μέχρι που ακούγεται η γλυκιά φωνούλα της ρούλας, της οκυταρούλας. Oh, Ου, σπερμούλη, πού είσαι γλυκέ μου? Ο σπερμούλης μας αρχίζει και ταράσεται. σπερμούλη, τι κάνεις εκεί? Πρόσεχε! Όχι, συγγνώμη, διαφώνω. Τώρα σπερμούλι στα βράστα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά με την διαίρεση αυτήν. Σπερμούλη, τα κάναμε λίγο θάλασσα. Αλλά θα πάμε να δούμε τι ουσιαστικά έχει γίνει και πού έχει καταλήξει αυτή η διαίρεση, το λάθος με αυτή τη διαίρεση, τι είδου γαμέτες θα προκύψουν. Για να μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε αυτό θα κάνουμε focus μόνο στο σημείο στο οποίο έχει γίνει Λάθο, δηλαδή στο τρίτο χρωμόσωμα όπως έχουμε κάνει εδώ και εκείνο θα παρακολουθούμε. Το πρώτο λοιπόν όπως βλέπουμε εδώ στο πίνακά μας που θα δούμε εάν ο σπερμούλης μας κάνει λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση όπως είδαμε στο σχέδιο. Θα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα σχέδια βέβαια μέσα από τις εικόνες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο μου. Γράψε 100 στη βιολογία. Αν θέλετε να το προμηθευτείτε θα σας γράψω από κάτω. Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Λέει λοιπόν εδώ ότι έχουμε δύο ομόλογα χρωμοσώματα και μέσα στον άνθρωπο εδώ πέρα σας έχω σημειώσει τα χρωμοσώματα και τα μόρια DNA. Εδώ επάνω σας λέω ακριβώς περί τίνο πρόκειται, το γκρίζο. Είναι τα χρωμοσώματα και τα μόρια DNA. Βλέπουμε λοιπόν ότι βρισκόμαστε στην G1 φάση, σε ένα άωρο γενετικό κύτταρο. 46 χρωμοσώματα, 46 μόρια DNA ακόμα. Στη συνέχεια τι θα γίνει, θα διπλασιαστούν τα μόρια DNA, να εδώ το βλέπετε, έχουν διπλασιαστεί τα μόρια DNA, παρόλα αυτά τα χρωμοσώματα παραμένουν ίδια σε αριθμό, γιατί όσο τα μόρια DNA είναι συνδεδεμένα με το κεντρομερίδιο, θεωρούνται ότι ανήκουν στο ίδιο χρωμόσωμα. Έχουμε 46 χρωμοσώματα, 92 μόρια DNA. Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Ποιος διαχωρισμός είναι αυτός που περιμένουμε? Αυτός εδώ. Ένα Ομόλογο θα πάει από τη μια μεριά και το άλλο θα πάει από την άλλη μεριά. Αλλά, είπαμε ως πρεμούλης μας, είναι απρόσεκτος, δεν θα κάνει αυτή τη διαίρεση, αλλά στο συγκεκριμένο ζεύγος θα κάνει το λάθος. Και για να δούμε τι προέκυψε. Μα, έχουμε δύο καινούργια κύτταρα, τα οποία είναι απλοειδή πλέον, έχουν μοιραστεί τα χρωμοσώματα και το ένα έχει, έχει και τα δύο ομόλογα αυτά. Πόσα λοιπόν χρωμοσώματα έχουνε, 24 έχει το ένα γιατί πήρε ένα ακόμη και 48 μόρια DNA, ενώ το άλλο έχει 22 και 44 μόρια DNA. Στη συνέχεια θα γίνει μια φυσιολογική διαίρεση, δηλαδή θα διαχωριστούν οι αδελφές χρωματίδες όπως περιμένουμε και θα γίνει η δεύτερη μείωση και θα προκύψουν οι γαμέτες. Νάτη λοιπόν εδώ πέρα οι γαμέτες μας, αλλά βλέπουμε ότι οι γαμέτες οι πρώτοι έχουν και τις δύο αδελφές χρωματίδες, ενώ το άλλο όσον αφορά το συγκεκριμένο ζεύγος χρωμοσμάτων δεν έχουν χρωμοσώματα, δεν έχουν και μόρια DNA. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε 24 χρωμοσώματα και 24 μόρια DNA, ενώ στο άλλο ζευγαράκι έχουμε 22 και 22. Αυτά θα μπορούσαν να γονιμοποιηθούν με ένα φυσιολογικό γαμέτι από έναν άλλο γονέα που θα δώσει έναν άλλο γαμέτι και θα προκύψει αυτό εδώ, βλέπουμε ένα πάνετ, στο οποίο βλέπουμε τους γαμέτες του περμολή, είπαμε, να τι από πάνω, και εδώ τους γαμέτες από ένα φυσιολογικό και να τι προέκυψε. Βλέπουμε ότι έχουν προκύψει τρισομικά άτομα, αλλά και μονοσωμικά άτομα. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι κανένα άτομο από αυτήν την διαίρεση που έγινε στην πρώτη μείωση δεν είναι φυσιολογικό. Ας το κρατήσουμε αυτό γιατί θα δούμε μια διαφοροποίηση στα επόμενα slides. Πάμε όμως να δούμε την επόμενη φάση αν ο σπερμούλης μας τύχει να είναι πάλι απρόσεκτος αλλά αυτή τη φορά δεν θα το κάνει στην πρώτη μειωτική διαίρεση το λάθος, αλλά θα το κάνει στη δεύτερη. Ξεκινάμε πάλι τα ίδια, έχουμε ένα άωρο γενετικό κύτταρο, 46 χρωμοσώματα, 46 μόρια DNA στην αρχή, G1 ξαναλέω φάση, διπλασιάζεται ο αριθμός των μόριων DNA, χωρίς φυσικά να διπλασιάζεται ο αριθμός των χρωμοσώματων, το εξηγήσαμε, γίνεται φυσιολογικά αυτή τη φορά η διαίρεση, 46 και 92, ωραία, γίνεται είπαμε φυσιολογικά η διαίρεση και στη συνέχεια παίρνουμε δύο απλοειδή κύτταρα τα οποία έχουν όλα τα χρωμοσώματα φυσιολογικά όπως και τα περιμέναμε. 23 χρωμοσώματα 46 το κάθε ένα είπαμε είμαστε σε απλοειδές κύτταρο. Στη συνέχεια τι θα γίνει θα γίνει μια φυσιολογική διέρεση των χρωμοσωμάτων, θα χωριστούν οι αδερφές χρωματίδες, αλλά μόνο στο ένα Ας πούμε πως γίνεται στο δεξί κύτταρο, όπως το βλέπουμε. Ωραία. Και στο αριστερό κύτταρο είναι το σημείο στο οποίο ο σπερμούλης μας θα κάνει το λαθάκι του πάλι. Να λοιπόν εδώ πέρα δεν γίνεται ο διαχωρισμός, αλλά και οι δύο αδελφές χρωματίδες, αφού χωρίσουν φυσικά το κεντρομερίδιο, θα χωρίσουν οπωσδήποτε, αλλά θα πάνε οι αδελφές χρωματίδες και οι δύο από την ίδια μεριά. Να λοιπόν προκύπτουν οι γαμέτες, και φυσικά έχουν τα εξή χρωμοσώματα, 24 και 24 εδώ πήρε ένα παραπάνω, 22 και 22 γιατί αυτό το παραπάνω που πήρε το πρώτο του λιπ του γαμέτη, ενώ οι άλλοι δύο, όπως βλέπετε, είναι φυσιολογικοί γαμέτες. Αυτοί οι γαμέτες θα γονιμοποιηθούν με ένα φυσιολογικό γαμέτη από τον άλλο γονέα και τι θα έχουμε, να λοιπόν εδώ, προκύπτουν πάλι τρισωμικά και μονοσωμικά, αλλά προκύπτουν και φυσιολογικά ζυγότα. Αυτό είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ του λάθους που μπορεί να συμβεί στην πρώτη μείωση και του λάθους που μπορεί να συμβεί στη δεύτερη μειωτική διαίρεση. Και ολοκληρώνεται το σημερινό μας μάθημα με το να μας πει το σχολικό μας βιβλίο ότι τα άτομα που προκύπτουν με τους τρόπους που είδαμε, και έχουν περίσσια ή έλλειψη μικρού αριθμού χρωμοσωμάτων ονομάζονται ανευπλοειδοί. Η απουσία ενός μόνο χρωμοσώματος ονομάζεται μονοσωμία, ενώ η ύπαρξη ενός επιπλέον τρισωμία. Απουσία, μονοσωμία, επιπλέον ένα, τρισομια Συνένα ένα, πλην ένα μάλλον, συνένα ένα, μονοσωμίες, Και λέει ότι αυτό έχει επίπτωση στον οργανισμό. Αν έχουμε μονοσωμία, είναι συνήθως θανατηφόρος για τον οργανισμό, διότι τα χρωμοσώματα με τα περιέχουν με εξαίρεση τα φυλετικά. Θα δούμε πολλές ασκήσεις που έχουν να κάνουν ειδικά με αυτή την εξαίρεση. Πρέπει να υπάρχουν σε δύο δόσεις για να εξασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξη του του. Ολοκληρώσαμε λοιπόν εδώ πέρα. Υπάρχει μια μικρή παράγραφο που διαβάζουμε για να είμαστε εντάξει με το σχολικό και λέει ότι οι αριθμητικέ χρωμοσωμικέ ανομαλίε δημιουργούνται σε αυτοσωμικά ή φυλετικά χρωμοσώματα στη συνέχεια, στο επόμενο βίντεο δηλαδή, θα αναφέρονται οι συχνότερα εμφανιζόμενες περιπτώσεις στον άνθρωπο. Και για να δούμε τι μάθαμε. Μάθαμε για τις χρωμοσωμικές ανομαλίες. Μάθαμε ότι είναι διαφορετικές από τις γονιδιακές μεταλλάξεις και πώς δημιουργούνται οι γαμέτες, εάν γίνει λάθος στην πρώτη μειωτική διαίρεση ή αν γίνει λάθος στη δεύτερη μειωτική διαίρεση. Και φυσικά τι προκύπτει από αυτό αν γίνει γονιμοποίηση. Έχουμε τρισομίες και μονοσομίες. Θα τα πούμε όμως και για τον άνθρωπο, γιατί στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τις μονοσομίες και τρισομίες στον άνθρωπο. Έχουμε το σύνδρομο Klinefelter και το σύνδρομο Turner όπου θα ασχοληθούμε περισσότερο. Αυτά λοιπόν για σήμερα παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Γεια σας.